στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Αττικής για τη λειτουργία και την εγκατάσταση και λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών. Έχουμε αρκετή συμμετοχή μέχρι τώρα. Ελπίζουμε μέχρι τις 24 Ιανουαρίου που έχουμε δώσει την τελική προθεσμία να έχουμε πολλές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών ποιος χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις για την κατασκευή του πρώτου αποτεφρωτηρίου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν την αποτέφρωση. Μοναδική εναλλακτική λύση για τις οικογένειές τους είναι η αποστολή της ορού στο εξωτερικό. Ο πλησιέστερος διαθέσιμος χώρος βρίσκεται 1.200 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, στη Σόφια της Βουλγαρίας, με το κόστος να ξεκινάει από 1.900 ευρώ. Πριν 5 χρόνια οι αυτοί που στέλνονται για αποτέφρωση ήταν το 5%. Τώρα έχει φτάσει στο 20-25% από όλη την Ελλάδα. Και έχει παρατηρηθεί ότι όχι μόνο από την Αθήνα, από όλα τα μέρη, Βόλο, Λάρισα, Λαμία, παντού, Θεσσαλονίκη, Αμίντεο, πηγαίνουν όλοι οι αποτέφρωση στη Σόφια. Τα νεκροταφεία πλέον και της Αθήνας είναι όλα με λίστα αναμονής. Το τρίτο ανέβασε τους πεθαμένους τώρα τα Χριστούγεννα πάνω από 60 σε λίστα αναμονής και είχε 2-3 τάφους να καλύψει. Γι' αυτό πρέπει να γίνει άμεσα ένα αποτεφρωτήριο και στην Ελλάδα. Η θέση της Εκκλησίας παραμένει πάγια. Δέχεται ως μόνο τρόπο αποσύνθεσης του νεκρού ανθρώπου την ταφή. Πριν από ένα χρόνο, η Ιερά Σύνοδος, με εγκύκλιο που έστειλε προς όλες τις Μητροπόλεις, ενημέρωνε τους πιστούς ότι η Εκκλησία δεν θα τελεί νεκρόσιμη ακολουθία και μνημόσυνο σε όσους αποδεδειγμένος και οικειοθελώς έχουν δηλώσει την επιθυμία για καύση του σώματός τους. Στο πρόσφατο παρελθόν, αρκετοί δήμοι όπως της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Μαρκόπουλου και άλλοι προσπάθησαν να ιδρύσουν αποτεφρωτήριο. Κινήσεις που δεν ευωδόθηκαν λόγω της έντονης αντίδρασης της Εκκλησίας. Τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες.